Το Κέντρο Κοινωνική Δράση και Καινοτομία ΚΜΟΠ διαπίστωσε αύξηση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε παιδιά από τι καταγγελίε των γονέων στην πλατφόρμα του Live Without Bullying. Ειδικά μετά την πανδημία, ε, υπήρχε μια δυσανάλογη με το παρελθόν αύξηση περιστατικών όπου ζητάν βοήθεια γονείς και επαγγελματίες που ασχολούνται με πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή παιδαγωγή προνηπίου και νηπίου. Αυτό, όπως σας είπα, ήταν δυσανάλογο με άλλες χρονιές και αυτό δείχνει συνήθως ταραγμένες κοινωνίες όπου τα προβλήματα των ενηλίκων και η πίεση που έχουμε δεχτεί με τις συνεχείς κρίσεις και, όλες, και όλα τα, τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και από την πανδημία και μετά ιδιαίτερα, όπου τα προβλήματα και το άγχος και η πίεση μετακυλίονται στις μικρότερες ηλικίες. Οι γονείς των παιδιών που πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού μπορούν να απευθύνονται στην πλατφόρμα του ΚΜΟΠ Live Without Bullying, αναζητώντας συμβουλές για το πώς θα αντιδράσουν. Από το 2015 και μετά δημιουργήσαμε και δρομολογούμε το πρόγραμμα Live Without Bullying, που ουσιαστικά ξεκίνησε με μια πλατφόρμα συμβουλευτική για παιδιά και εφήβους 13 έως 18 ετών ε, για, και αργότερα για γονείς και εκπαιδευτικούς. Με, σε αυτή την πλατφόρμα συνομιλούμε μηνύματα ε, τα παιδιά μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες συμβούλους δωρεάν όλες τις μέρες της εβδομάδας, όλες τις ώρες για προβλήματα που τους απασχολούν που έχουν σχέση με εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού, βία στο σχολείο, διαδικτυακού εκφοβισμού είτε πρόκειται για τα ίδια τα παιδιά είτε πρόκειται για τους φίλους τους. Η παράσταση με τίτλο Μπε στα παπούτσια μου» Είναι μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση και ένα βιωματικό εργαστήριο, όπου οι ήρωε βοηθούν τα παιδιά να ερευνήσουν τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, αναπτύσσοντα την ενσυναίσθηση και κατανοώντας έννοιες όπω η διαφορετικότητα, ο σεβασμό στα δικαιώματα του άλλου και ο σχολικό εκφοβισμό. Το Κέντρο Κοινωνική Δράση και Καινοτομία στηρίζει τα παιδιά και του γονεί που τολμούν να καταγγείλουν περιστατικά εκφοβισμού αλλά και να ζητήσουν βοήθεια. Επειδή έρχονταν για, το, για την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, είχαν ήδη μία εμπειρία, ξέρανε λίγο περισσότερο τι θα δουν. Και σήμερα ήταν πολύ σημαντικό το ότι συμμετείχαν οι γονεί στο εργαστήρι που κάνουμε στο τέλο τη παράσταση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά, αλλά και για του ίδιου, να δούνε πώ μπορούν μαζί να συνεργαστούν. Αποκτούν μία κοινή η εμπειρία και έτσι φεύγοντας από εδώ μπορούν να το ξανασυζητήσουν, να κάνουν ερωτήσεις στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Η παράσταση ξεκίνησε τις περιοδίε και στην Ευρώπη, με πρώτη στάση το Λονδίνο. Με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν δύο θα παραστάσεις.